Κύριε Μαυράκη, πόσο έχει επηρεαστεί η φοιτητική στέγη από την πανδημία? Κοιτάξτε, οι φοιτητές φέτος δεν ήρθαν. Συνεπώς, πολλά διαμερίσματα έχουν μείνει ξενίκιαστα που προοριζόταν για φοιτητική στέγη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά και κάποιοι που είχαν από προηγούμενες χρονιές διαμερίσματα αναγκάζονται και τα αφήνουν, παίρνουν τα πράγματά τους, δηλαδή τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να πληρώνουν ενίκιο από τη στιγμή που δεν μπορούν να έρθουν στα πανεπιστημιακά τους ιδρύματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν μείνει πάρα πολλά διαμερίσματα, φοιτητόσπιτα δηλαδή, που προοριζόταν για φοιτητές, κενά. Δεν είναι απόλυτο ότι έχουν μειωθεί οι τιμές. Οι τιμές παραμένουν. Θα δούμε μία μικρή μείωση στα φοιτητόσπιτα της τάξης του 10%, όχι παραπάνω. Υπάρχουν όμως αρκετά τα οποία είναι στην αγορά σήμερα και που μπορεί κάποιος να βρει ευκολότερα, εργαζόμενος ή οι αναπληρωτές τώρα που έρχονται και ψάχνουν διαμερίσματα. Όμως το πρόβλημα, όπως σας είπα, είναι ότι δεν έχουν μειωθεί οι τιμές και συνήθως για τους αναπληρωτές είναι δύσκολο να βρουν διαμέρισμα, γιατί ζητούν διαμέρισμα για 5 ή 6 μήνες μέχρι τη λήξη του έτους, οπότε οι ιδιοκτήτες δεν τα νοικιάζουν για τόσο σύντομο διάστημα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα βλέπουμε άλλους ανθρώπους να θέλουν να αλλάξουν σπίτια, μην μπορώντας να καλύψουν το ενίκιο, να πηγαίνουν σε πιο οικονομικές λύσεις. Ναι. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, δηλαδή αρκετοί εργαζόμενοι, οι οποίοι είτε είναι σε αναστολή, είτε έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, είτε είναι σε καταστήματα που είναι με κρατική εντολή κλειστά και έχουν δυσκολία, οικονομική δυσκολία, ζητούν να μεταφερθούν σε φθηνότερα σπίτια, σε μικρότερα διαμερίσματα, περιορίζουν δηλαδή τις απαιτήσεις τους, προκειμένου να βρουν ένα διαμέρισμα πιο οικονομικό, και ας είναι και παλαιότερο και ας είναι με λιγότερα τετραγωνικά. Όλα αυτά είναι συνέπεια της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα μας λόγω της πανδημίας. Mm-hmm. Όταν αυτό γινόταν παλαιότερα και την δεκαετία της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων, τη δεκαετία των μνημονίων, το ίδιο φαινόμενο πάλι βλέπαμε. Mm-hmm. Ζητούσαν να μεταφερθούν σε παλαιότερα διαμερίσματα, σε μικρότερα εμβαδού διαμερίσματα, προκειμένου να είναι οικονομικότερα. Μας είχατε πει στο ξεκίνημα της πανδημίας τουλάχιστον είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι άνθρωποι να θέλουν να επενδύουν σε ακίνητα, είτε και λόγω ανασφάλειας, θα ήθελαν να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Αυτό συνεχίστηκε. Ακούστε με τώρα, το 2019, το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και την αρχή του 2020, η αγορά φαινόταν ότι πήγαινε για να αναθερμανθεί και πήγαινε για να κερδίσει ένα κομμάτι του χαμένου εδάφους της προηγούμενης κρίσης. Δηλαδή υπήρχε μία έντονη ζήτηση για να επενδύσουν σε ακίνητα, υπήρχε έντονη ζήτηση για ακίνητα παλιά που αγόραζαν και τα ανασκεύαζαν προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για Airbnb και θεωρούσαμε ότι το 20 θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την αγορά των ακινήτων. Δυστυχώς ήρθε η πανδημία, δεν μειώθηκε τόσο η ζήτηση το πρώτο εξάμηνο, συνεχιζόταν η ζήτηση. Θεωρήσαμε ίσως ότι θα ήταν μια περίοδος που θα περάσει, θα ανακάμψει σύντομα η αγορά. Όμως μετά το δεύτερο lockdown, από τον Νοέμβριο και μετά, η ζήτηση είναι υποτονική. Και ξέρετε, είναι θέμα ψυχολογίας. Η αγορά λειτουργεί με την ψυχολογία του καταναλωτή, του επενδυτή. Σήμερα, μετά από το, επαναλαμβάνω, το δεύτερο lockdown, με όλα αυτά που διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε ότι μπορεί να συνεχίσει, με το κλείσιμο άνοιγμα των καταστημάτων, μία κλείνουν, μία ανοίγουν, δεν ξέρουν πότε θα λειτουργήσουν. Όλα αυτά έχουν βάλει φρένο στην αγορά των ακινήτων. Έχει μειωθεί δηλαδή το ενδιαφέρον και η ζήτηση. Για ξένους επενδυτές, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 20 υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον, τώρα το δεύτερο εξάμηνο του 20
δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει καμία ζήτηση, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για ξενοδοχεία, για εκτάσεις, για παραθερεστικές κατοικίες και όλα αυτά στη σφαίρα της πανδημίας προσπαθούμε όλοι να δούμε πότε θα μπορέσει να ανακάμψει και να ξεκινήσει η αγορά των ακινήτων. Και είναι μια πρόβλεψη στην οποία αντιλαμβανόμαστε δεν μπορεί να κάνει κανείς από εσάς, διότι είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση στο υγειονομικό κομμάτι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μία ακτίδα φωτός, ελπίδας αν θέλετε, δόθηκε με την ανακοίνωση του εμβολίου. Φάνηκε λίγο να παίρνουμε μία θετική στροφή. Ακόμα όμως δεν έχει αποτυπωθεί σε αγορά πολυσίες. Φάνηκε ο κόσμος να ελπίζει ότι θα ξεπεραστεί σύντομα η πανδημία. Όλοι όμως ξέρουμε και όλοι πιστεύουμε ότι μέχρι το Πάσχα θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κύριε Μαυράκη, κάτι άλλο. Έχει ανακοινωθεί η ενεργειακή κλάση για τα ακίνητα. Αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα τεράστιο πρόβλημα για την αγορά των ακινήτων. Προσέξτε τώρα, η ενεργειακή κλάση, η ενεργειακή κατηγορία δηλαδή του ακινήτου, η οποία δηλώνεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Αυτός ο νόμος έχει ψηφιστεί από το 2013, που κανείς όμως δεν το γνώριζε. Εμείς σαν μεσίτες ενημερωθήκαμε το Νοέμβριο, 19 Νοεμβρίου του 20, με μία μεταβατική περίοδο μόλις 40 ημερών για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τις αγγελίες σύμφωνα με τον νόμο. Τι λέει αυτός ο νόμος? Λέει ότι και οι ιδιοκτήτες, όχι μόνο οι μεσίτες, αλλά και οι ιδιοκτήτες σε οποιαδήποτε δημοσίευση, διαφήμιση του ακινήτου, θα πρέπει να αναφέρεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου. Διαφορετικά, σε αντίθετη περίπτωση, τα πρόστιμα είναι ζουχτερά, δηλαδή τα πρόστιμα είναι από 200 ευρώ έως 10.000 ευρώ για τον υπόχρεο της αναφοράς της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα διάστημα 40 ημερών δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν τόσα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, με δημόσιες υπηρεσίες να υπολειτουργούν, με πολυδομία που για να πάρει το σχετικό φάκελο προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης παίρνεις ραντεβού που μπορεί να το πάρεις μετά από ένα μήνα, και με 250.000 και πλέον ακίνητα στην αγορά, στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο, είναι αδύνατον μέσα σε αυτό το διάστημα να μπορούν να εφοδιαστούν όλοι οι ιδιοκτήτες με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να γνωρίζουν την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Σημαίνει λοιπόν ότι οι μεσίτες και οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να δημοσιεύσουν ακίνητα. Σημαίνει όλα αυτά τα ακίνητα που υπάρχουν στον ηλεκτρονικό αλλά και στον έντυπο τύπο θα πρέπει να αφαιρεθούν, να μην δημοσιεύονται. Αυτό λογικό είναι ότι εάν αποσυρθούν όλα τα ακίνητα από τις δημοσίευσεις, η κτηματαγορά θα καταρρεύσει. Θα καταρρεύσει και όχι μόνο θα είναι εις βάρος των μεσιτών, αλλά και των ιδιοκτητών που δεν θα μπορούν να τον δημοσιεύσουν, αλλά εις βάρος και της οικονομίας, του κράτους. Διότι δεν θα γίνονται συμβόλαια, δεν θα μπορεί να εισπράττει το κράτος φόρους κλπ. Άρα εμείς τι ζητάμε σαν κλάδος? Λέμε, εμείς το θέλουμε το μέτρο. Μας βοηθάει και εμάς στη δουλειά μας. Όμως όχι αυτή τη στιγμή. Όχι εν καιρό πανδημίας, όχι με ένα δεύτερο lockdown και ίσως ακολουθήσει και τρίτο. Με κλειστές δημόσιες υπηρεσίες. Δώστε λοιπόν ένα χρόνο προσαρμογής. Ένα χρόνο τουλάχιστον 6 μηνών. Ζητάμε μέχρι 30 Ιουνίου του 2021. Ένα χρόνο προσαρμογής λοιπόν εξάμηνο, προκειμένου να ενημερωθούν και οι ιδιοκτήτες, αλλά και οι πολιτικοί μηχανικοί να προλάβουν να εκδώσουν όλα αυτά τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Διαφορετικά σας λέω, με μαθηματική ακρίβεια, η κτηματαγορά πάλι θα φτάσει στο μηδέν.